Μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 997 και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο έψιλον και το εδάφιο 20. Έψιλον κεφάλαιο, 20 εδάφιο, σελίδα 997, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Παρησύλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Είναι καθώς σε βασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου. Ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον. Δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λοιπόν θέλομεν υπεί? Θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία δια να περισσεύσει χάρις? Μη γέννητο. Μη σύτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαυτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαυτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαυτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν γίναμεν σύμφητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως αυτού. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ελευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, διότι καθώ απέθανεν, απέθανε άπαξ δια την αμαρτίαν, αλλά καθώς ζει, ζει εις τον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά της επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν, μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς των Θεών ως ζώντας εκ νεκρών. Και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις των Θεών, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Τι λοιπόν θέλουμε να αμαρτήσει, διότι δεν είμαι θα υπό νόμων, αλλά υπό χάρη? Μη γέννητο, δεν εξεύρεται ότι ισότι να παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Χάρις όμως των Θεών, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκαρδίας εις τον τόπον της διδαχής, τύπων της διδαχής την οποία παρεδόθητε, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε στην δικαιοσύνη. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένεια της σαρκός σας, διότι καθώς παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαρθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Διότι ό,τι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Τι να λοιπόν καρπώνε είχατε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες των Θεών, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Έτσι λοιπόν ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι του Μωυσέως σε όλους και τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ο οποίος είναι τύπος του μέλλοντος, και τούτο είναι το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Γιατί ο Θεός είπε στον Αδάμ, αν φάγεις έξω από το θέλημά μου,
κατά παράβαση των εντολών μου, από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού αλλά και του κακού, εξάπαντος θα πεθάνεις, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και έτσι η Εύα επλανήθη, εν τέλει επλάνησε και τον Αδάμ, έφαγαν εκ του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού και ο Θεός αναγκάστηκε, καθώς γνώρισαν το κακό, γιατί μέχρι τότε ζούσαν σε απόλυτο αγιασμό, καθαρότητα, ήταν την περίοδο την οικονομία της συνειδήσεως, με καθαρή συνείδηση. Όταν όμως γνώρισαν το καλό και γνώρισαν και το κακό, τότε υπερίσχυσε το κακό. Και το αποτέλεσμα ήταν θάνατος. Όμως, μέχρι του Μωυσέως ίσχυσε αυτό. Επί τους Μωυσέως και εκ του Μωυσέως, ο Θεός έφερε στον άνθρωπο την επίγνωση του νόμου. Δηλαδή, αποκάλυψε στον άνθρωπο τι είναι πραγματικά αμαρτία. Τι είναι παράβαση και τι είναι ανομία. Διότι πάσα ανομία είναι αμαρτία. Έτσι λοιπόν ο νόμος παρησύλθε πριν έρθει ο Χριστός, η χάρις του Θεού, η σωτήριος που εφανερώθη εις πάντα στους ανθρώπους, παρησύλθε ο νόμος για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αμαρτία. Όμως ο Θεός είναι αγάπη. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, έχει ένα πνευματικό νόμο τρομακτικό ο Θεός, που πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, και να τον κατανοήσουμε και να τον πιστέψουμε και να ελπίζουμε σε Αυτόν. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Θεού. Και βεβαίως καθένας κοιτάει τον εαυτό του, αλλά με αυτό το νόμο που υφίσταται και είναι πραγματικά νόμος Θεού, υπάρχει κάτι που μας δίνει μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα τα οποία αγαπάμε και για τα οποία προσευχόμαστε, σε ποιο βάθος αμαρτίας έχουν φτάσει. Δεν έχει σημασία. Και μάλιστα όσο πιο πολύ μπλεγμένοι είναι εις την εκχύληση της αμαρτίας, η ελπίδα μας είναι ότι εκεί που περισσεύει η αμαρτία, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα υπερπερισσεύσει η χάρις του Θεού η σωτήριος. Και αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι τρομακτική ελπίδα και για τον εαυτό μας, αλλά πολύ περισσότερο και για τους δικούς μας, που πολλές φορές τους βλέπουμε να ζουν σαν τους χείρους μέσα στο βόρβορο. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια, ξεπερνάει κάθε όριο. Άρα λοιπόν δεν απελπιζόμαστε, δεν απογοητευόμαστε, δεν σκεφτόμαστε και τώρα τι θα κάνουμε, αλλά σκεφτόμαστε δόξα στο Θεό, γιατί τώρα θα κάνει ο Θεός. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Τώρα θα κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Θεού, ώστε καθώς εβασίλευσε η αμαρτία. Και πώς βασίλευσε η αμαρτία και γιατί βασίλευσε η αμαρτία και πότε βασιλεύει η αμαρτία? Δια του θανάτου. Ο θάνατος είναι αυτός που δίνει ισχύ στην αμαρτία. Καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου και επειδή η χάρις υπερπερισσεύει της αμαρτίας, γι' αυτό και η χάρις θα βασιλεύσει διά της δικαιοσύνης η ζωή αιώνια. Η χάρις θα βασιλεύσει. Και ποια είναι η χάρις του Θεού που απεκαλύφθη πάντα στους ανθρώπους? Δεν είναι μία θεολογική άποψη που είναι, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα λοιπόν η χάρις, ο Ιησούς Χριστός, θα βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης του Θεού η ζωή αιώνιων. Και ακόμη περισσότερο η έννοια της χάριτος
κατά χάρνησε σωσμένη δια της πίστεως, θα βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αυτός ο φοβερός πνευματικός νόμος που μας δίνει χαρά, ελπίδα και γεμίζει την καρδιά μας ευγνωμοσύνη και δοξολογία, φέρνει τον άνθρωπο σε μία σοβαρή πλάνη. Και αυτή η πλάνη, αδελφοί, από τότε ξεκίνησε και ισχύει μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι θέλομεν υπή, θέλομεν επιμένει στην αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις, αφού όπου περισσεύει η αμαρτία υπέρ περισσεύει χάρις, εμείς θα περισσεύουμε στην αμαρτία για να υπέρ περισσεύει χάρις. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δυστυχώς είναι μία έτερο διδασκαλία, εγώ θα τολμούσα να πω ψευδοδιδασκαλία και ακόμη περισσότερο θα τολμούσα να πω αίρεσης απολίας, καθώς θεωρούνε ότι η χάρις του Θεού εδόθη στους ανθρώπους δια να συγκαλύπτει την αμαρτία, σαν δηλαδή κουκούλωμα, κάλυμα της αμαρτίας. Δεν είναι όμως αυτό η χάρις. Η χάρις του Θεού δεν είναι για να καλύπτεται η αμαρτία. Η χάρις του Θεού είναι για να συγχωρείται η αμαρτία. Η χάρις του Θεού είναι αγιασμός, σεμνότης, καθαρότης, ευσέβεια, ευλάβεια. Όχι σκέπασμα, κάλυμα, κουκούλωμα της αμαρτίας, αλλά φάρμακο που θεραπεύει την αμαρτία. Και όμως αυτή η διδασκαλία ισχύει. Και μάλιστα εκδηλώνεται ακόμη πιο έντονα, λέγοντας ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και εφόσον κάνει χάρη, μέχρι τέλους θα κάνει χάρη. Και όπου περισσεύει η αμαρτία, θα υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού. Δηλαδή, όσο και αμαρτωλός να είσαι, θα το καλύπτει ο Θεός. Δεν είναι όμως αυτό το νόημα. Η σωτηρία χάνεται, εάν επιμένουμε στο να αμαρτάνουμε εκουσίως αμαρτίας θανασίμους. Ο Θεός να μας φυλάει. Δηλαδή, αν δεν προλαβαίνουμε να μετανοήσουμε. Μας έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα πράγματι, η χάρις του Θεού να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος εξομολογούμενος εις τον Κύριον μόνο τα αμαρτήματά του και παρετούμενος από τα αμαρτήματά του, το βέβαιο είναι ότι θα ελεηθεί από το Θεό. Διότι πάσο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό που ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, από τότε υπήρχε αυτή η ψευδοδιδασκαλία, ότι λοιπόν αφού όπου περισσεύει χάρη θα υπερπερισσεύει με τα βεβαιότητος η χάρη, όπου περισσεύει η αμαρτία θα υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού. Θα επιμένουμε λοιπόν στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρις. Μη γέννητος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός να μας φυλάει. Άκου και. Γιατί. Γιατί εμείς δεν είμεθα πλέον γεγεννημένοι εκ της σαρκός σαρκικοί, αλλά είμεθα πλέον γεγεννημένοι εκ του πνεύματος πνευματικοί. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε πεθάνει. Και εδώ θέλω να τονίσω τα χαρακτηριστικά του θανάτου μας. Έχουμε πεθάνει για την αμαρτία, έχουμε πεθάνει για τον κόσμο, έχουμε πεθάνει για τον νόμο και έχουμε πεθάνει και για τα στοιχεία του κόσμου. Όχι μόνο για τον κόσμο σαν έννοια, αλλά και σαν λεπτομέρειες. Είμαστε νεκροί, διότι ο αποθανόν δεν δικαίωται, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο αποθανόν έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Άρα λοιπόν, εμείς θα επιμένουμε στην αμαρτία για να απολαμβάνουμε το να υπερπερισσεύει χάρις του Θεού. Όχι βέβαια, αλλά με τα φόβου και τρόμου θα κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Με τα φόβου και τρόμου θα επιμένουμε στην σωτηρία μας για να έχει καρπό πολύ, καρπό καλό και ο καρπός της να μένει. Πώς λοιπόν θέλουμε να ζήσει εν τη αμαρτία αφού έχουμε πεθάνει για την αμαρτία? Δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στην αμαρτία.
γιατί ο αποθανόν έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και πώς πεθάναμε? Ποιος είναι ο θάνατός μας? Ο σαρκικός. Και αναισθήθημεν πνευματικά η αναγέννηση. Επαναλαμβάνω, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Εμείς λοιπόν, επειδή κατά χάριν διαπίστεως πραγματικά δεχτήκαμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος και επικαλεστήκαμε το όνομά Του, ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της πίστεως μας ότι ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για να μην πεθάνω εγώ, και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας ώστε να αναστηθώ κι εγώ. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η πίστης. Δια της πίστεως λοιπόν αναγεννηθήκαμε σε ελπίδα σώσα, αμάρατο, αμίατο, πεφυλαγμένοι στους ουρανούς για μας εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν εμείς οι οποίοι έχουμε πεθάνει δια την αμαρτία με την αναγέννηση, πώς θα ζούμε τώρα μέσα στην αμαρτία? Δεν γίνεται. Ο νεκρός είναι νεκρός. Σκούντα τον κούνα τον δίχτου, νεκρός. Και αυτό είμαστε εμείς. Για τον κόσμο, νεκροί. Δεν μας επηρεάζει ο κόσμος. Δεν έχει καμία αξία για μας ο κόσμος. Ο νόμος του Μωυσή, καμία αξία. Έχουμε πεθάνει και για τον νόμο. Η αμαρτία, καμία δύναμη. Έχουμε πεθάνει για την αμαρτία. Αλλά δεν έχουμε μόνο πεθάνει για την αμαρτία, αλλά καθώς αναγεννηθήκαμε σε ελπίδα ζώσα δια της πίστεως, καθώς λοιπόν ελογίσθημεν δίκαιοι δια της πίστεως στον Πατέρα τον Ουράνιο, επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν σαν Κύριό μας και Θεό μας, και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος μας έκαμε χάρη και μας έδωσε εξουσία να ονομαστούμε τέκνα Θεού, τώρα πρέπει να αποδεχθούμε και να αποδείξουμε τη δικαιοσύνη μας με έργο πίστεως. Και το λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος για τον Αβραάμ: «Και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη σε αυτόν δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστηκε». Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δικαιούται όχι εκ πίστεως μόνο, αλλά και εξ έργων. Όπως ο Αβραάμ, που όταν ο Θεός δοκίμασε την πίστη του και του είπε πήγαινε να θυσιάσεις τον Ισαάκ, ο Αβραάμ πήγε με πίστη, χωρίς καμία καθυστέρηση, λέγοντας ότι αυτός που μου υποσχέθηκε μεγαλεία στον Ισαάκ το γιο μου, εφόσον εγώ θα τον θυσιάσω κατά το λόγο του, αυτός είναι δυνατός να τον αναστήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό το δικό μας. Η πίστη μας. Και πώς τώρα δικαιωνόμεθα, πώς δηλαδή σωζόμεθα, όχι κατά χάριν δια της πίστεως, αλλά δια των έργων της πίστεως. Και αυτό το πρώτο έργο της πίστεως που μας σώζει είναι το βάφτισμα, καθώς λέγει ο Απόστολος Πέτρος, το βάφτισμα σώζει ημάς. Και τι σημαίνει βάφτισμα? Το βάφτισμα είναι μεγάλο φοβερό μυστήριο, αδερφοί, δεν είναι μπανιάρισμα. Το βάφτισμα είναι φοβερό μυστήριο. Είναι όπως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η χειροποίητος περιτομή των ανθρώπων για να τους προσθέσει ο Κύριος στο λαό Ισραήλ, κατά τον ίδιο τρόπο στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η αχειροποίητος περιτομή του Χριστού, καθώς λέγει η Γραφή «και προσέθετον ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθημέραν τους σωζωμένους εις την Εκκλησία». Και πώς μας προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία? Δια του βαπτίσματος. Και το βάπτισμα είναι το πρώτο έργο πίστεως με τρομακτικό αποτέλεσμα. Τη σωτηρία μας. Την επιβεβαίωση της σωτηρίας μας. Με το βάπτισμα γράφεται το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Δια του βαπτίσματος σωζόμεθα. Δια του βαπτίσματος γινόμεθα μέλη, όπως το λαό Ισραήλ, δια του
γιατί της περιτομής εγίνοντο μέλη του λαού Ισραήλ και εμείς δια του βαπτίσματος γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, του λαού του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, καθώς δια της αχειροποιή του περιτομής ο Χριστός μας απεκδεί, αυτή είναι η χειροποιήτως περιτομή, μας γδύνει από το σώμα των αμαρτιών της αρχός, από τον παλαιόν άνθρωπον, τον οποίο αφήνουμε μέσα στο νερό και πάει στα βάθη των θαλασσών και δεν τον ξαναβρίσκει ποτέ κανείς. Και κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς γίναμε σύμμορφοι του θανάτου του Χριστού δια της πίστεως ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, τώρα γινόμεθα και σύμμορφοι, συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού δια του βαπτίσματος, ώστε βγαίνοντας από το νερό γινόμεθα σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού, καθώς λέει η Γραφή στο 3 εδάφιο, ή αγνοείτε ότι εσύ ευαπτίστημεν εις τον Χριστόν Ιησούν, στην πραγματικότητα στον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, δηλαδή συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Για ποιο λόγο? Ίνα, ώστε καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς θα περπατήσουμε εις νέα ζωή, πάλι όπως ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου, και εμείς θα περπατήσουμε εις νέα ζωή από τον Πατέρα Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Εις νέα ζωή. Ώστε το συμπέρασμα το ολοκληρωτικό και το τελειωτικό, καθώς γίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, διότι επικαλεστήκαμε κατά χάριν δια της πίστεως, καθώς επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού, δια του βαπτίσματος γίναμε σύμφυτοι της ταφής του Χριστού και βγαίνοντας γίναμε σύμφυτοι της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε να είμαστε πραγματικά παιδιά Θεού, ανεστημένα κατά την ομοιότητα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζοντας βέβαια το μεγάλο μυστικό ότι πλέον ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί αφήσαμε τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και καταργήθηκε εκεί το σώμα της αμαρτίας μας. Εκεί στο σταυρό του Γολγοθά καταργήθηκε, πέθανε το σώμα της αμαρτίας μας και δια του βαπτίσματος το απέκδισε ο Θεός, το έβγαλε ο Θεός από πάνω μας, και βγαίνοντας δε από το νερό, τότε συνέβη και το φοβερό αυτό θαύμα, το οποίο το περιγράφει πάρα πολύ ωραία στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος. Εάν θέλετε να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα, όποιος θέλει, 1030, είναι από το κεφάλαιο γάμα της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες και 23 εδάφιο. Πριν δε έλθει η πίστης, ώστε να σωθούμε κατά χάριν, εφρουρούμεθα υπό του νόμου, συγκεκλεισμένοι εις την πίστη που έμελε να αποκαλυφθεί. Δηλαδή είμαστε αποκλεισμένοι από την πίστη που έμελε να αποκαλυφθεί και εφρουρούμεθα υπό του νόμου, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημώνης των Χριστών, ιδιαίτερα για τους Ισραηλίτες ισχύει αυτό, δια να δικαιωθούμεν εμείς εκ του λαού Ισραήλ, εκ πίστεως. Καθώς παιδαγωγός μας ήταν νόμος, σε εμάς δεν ισχύει αυτό, στα έθνη δεν ήταν παιδαγωγός ο νόμος, θα δούμε όμως. Σε εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδαγωγός ήταν ο νόμος. Εμείς λοιπόν δικαιωθήκαμε εκ πίστεως, αφού όμως ήλθεν η πίστης, και εμείς πλέον δεν είμαστε, είπε ο παιδαγωγών, και τώρα εξηγεί, διότι πάντες και οι του νόμου και οι εξ εθνών είστε οι Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, που και σε εσάς είναι δώρο Θεού. Και στο λαό Ισραήλ είναι δώρο Θεού η πίστης, ώστε εκ της πίστεως, καθώς βρισκόντουσαν κάτω από τον παιδαγωγό το νόμο, εκ πίστεως να σωθούνε, αλλά και σε εμάς τα έθνη, καθώς βρισκόμαστε στην απόλυτη ειδωλολατρία, δια της πίστεως του Ιησού Χριστού να σωθούμε,
και να γίνουμε πάντες εν Χριστώ Ιησού, ώστε όσοι εκ του λαού Ισραήλ και εκ των εθνών ευαπτίστημεν εις τον Χριστόν, Χριστόν ενεδίθημεν. Άρα μας ενέδισε ο Πατέρας Θεός Χριστό, επειδή βαπτιστήκαμε εις τον Χριστόν, ώστε τώρα πια δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος ούτε ελεύθερος, ούτε άρσεν ούτε θήλη, διότι όλοι εμείς είμαστε είτε εκ της πίστεως στον Ιησού Χριστόν, είτε διά της πίστεως στον Ιησού Χριστόν, να είμεθα εν Χριστώ Ιησού. Ένας εν Χριστώ Ιησού, είτε Ισραήλ είτε Έλληνας, είτε δούλος είτε ελεύθερος, είτε άρσεν είτε θήλη. Εάν δε είσαστε του Χριστού, άρα είσαστε σπέρμα του Αβραάμ, είτε Ισραήλ είτε έθνος, έθνη, σπέρμα του Αβραάμ κατά την επαγγελία της κληρονομίας. Διότι εν το σπέρμα του Αβραάμ θα σωθούν όλα τα έθνη και το σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Επιστρέφουμε λοιπόν. Τούτο λοιπόν γιγνώσκονται στο εξεδάφιο, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, ώστε καταργήθηκε το σώμα της αμαρτίας. Το αποτέλεσμα, δεν είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, και λέει κάτι στο αρχαίο κείμενο πολύ ωραίο, διότι ο αποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Ο αποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Και ο Βάμας λέει, ο παθανόν είναι το ίδιο, ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Αλλά, το κείμενο το λέει πολύ πιο ωραία, έγινε δίκαιος, ενώ ήταν άδικος διά της αμαρτίας. Ποιος όμως, ο αποθανόν εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν πεθάνεις, δηλαδή αν δεν αναγεννηθείς, αλλιώς όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, ούτε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, ούτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, η αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι η φοβερή χάρη του Θεού που έκαμε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Είτε εκ πίστεως Ιησού Χριστού για το λαό Ισραήλ, είτε δια της πίστεως στα έθνη, δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Άρα ο αποθανόν δε δικαίωται, ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δεν πεθάνεις σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, δεν είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Φοβερό δεν είναι? Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Αλλιώς δεν είσαι. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να είσαι αναγεννημένος, βαφτισμένος εν ύδατη, βαφτισμένος εν Πνεύματι Αγίο, και να μην είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δηλαδή να βασιλεύει ακόμη η αμαρτία μέσα σου. Γίνεται. Και γίνεται και μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να αναγεννήθηκες, να σε ελευθέρωσε, να σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και εσύ να επέστρεψες όπως ο Κύον στο ίδιον αυτού ξέραμα, ή όπως ο Χείρος στο βούρκο από εκεί που βγήκε και πλήθηκε. Γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Και αυτό πως λέγεται? Αποστασία. Πως λέγεται? Αποστασία είναι δύο ειδών. Είτε έξω από την Εκκλησία, είτε μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με το λαό του Θεού και με τον οίκον του Θεού του ζώντος. Μέσα στην Εκκλησία είναι το πρόβατο εκείνο, το οποίο είναι νεκρό, αλλά είναι πρόβατο. Ο Θεός να μας φυλάει. Μέσα στην Εκκλησία, πεθαμένος, βέβαια. Αφού έρχεσαι στην Εκκλησία και έξω, το μυαλό σου είναι στην αμαρτία. Στην εκχύληση της αμαρτίας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και η εκχύληση της αμαρτίας είναι επιθυμία σαρκός.
πορνεία, μοιχεία, αλλά και ακαθαρσία και ασέλγεια, παραφύσεις, σχέσεις, ομοφιλοφιλία. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Και να είναι και μέσα στην Εκκλησία. Χαμένη δραχμή. Έχει ελπίδα μετανοίας, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί τον ψάχνει ο Χριστός. Είναι οι επιθυμίες της σαρκός, είναι και οι επιθυμίες των οφθαλμών. Θέλω αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Επιθυμίες των οφθαλμών. Θέλω ακριβώς αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Και μετά είναι και αλαζονία του βίου. Κάνω ότι δεν εντέλεται ο Θεός. Χαμένη δραχμή μέσα, απολωλός πρόβατο έξω. Και τα δύο έχουν ελπίδα σωτηρίας εάν μετανοήσουμε. Αλλά υπάρχει και πιθανότητα να μην προλάβουν να μετανοήσουν. Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Το τέλος πάντων επλησίασε. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού το τέλος πάντων επλησίασε, δεν αστείευεται. Όλα αυτά τα 2000 χρόνια δεν αστείευότανε. Τώρα πολύ περισσότερο, διότι ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα, δεν στοχάζεστε. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να έρχομαι στην Εκκλησία και να ζω όχι εν Χριστώ Ιησού, όχι νεκρός και αναισθημένος για την αμαρτία και αναισθημένος με τον Χριστό, αλλά νεκρός για τον Χριστό και αναισθημένος για την αμαρτία. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο αποθανόν από την αμαρτία είναι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Εάν λοιπόν πραγματικά αποθάνομεν μετά του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, τότε και μόνο τότε. Δηλαδή αν είμαστε νεκροί για τον κόσμο, νεκροί για την αμαρτία, νεκροί για τα στοιχεία του κόσμου, νεκροί για τον νόμο του Μωυσέως, αν λοιπόν πραγματικά αποθάνομεν μετά του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, το βέβαιο είναι ότι θέλομεν και συζήσει μετά αυτού. Θα ζήσουμε μετά αυτού. Πού? Και εδώ, και θα μας χαρίζει ζωή και αυτή η εναφθονία, και εκεί πάνω θα ζήσουμε μετά του Χριστού. Και βέβαια θα περάσουμε από πάρα πολλά. Θα περάσουμε από την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάτω θα υπάρξει η εφταετία. Μετά η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Μετά η Δευτέρα Παρουσία που θα κατέβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων, και θα βασιλεύσει επί της γης 1000 χρόνια. Και εμείς θα, Θεού θέλοντος, θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου και θα έχουμε εξουσία επάνω 10 πόλεων, 5 πόλεων ανάλογα με το έργο μας. Και στο τέλος θα έρθει, αφού δεθεί και λυθεί ο διάβολος, θα ξεσηκώσει πάλι ο διάβολος όλους τους ανθρώπους της χιλιετούς βασιλείας να επιτεθούν εναντίον του Χριστού, και όλους αυτούς ο Θεός θα στείλει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κατακάψει. Και πλέον λέει η Γραφή, και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Ιησούς Χριστός, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και θα καθίσει στο θρόνο της δόξης αυτού, θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, και η πρώτη Ανάσταση είναι πρώτον η Ανάσταση της Εκκλησίας και δεύτερον η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, οι φίλοι του Νυμφίου, η Ανάσταση Εκκλησίας της Νύμφης και οι φίλοι του Νυμφίου, τα πρόβατα στα δεξιά, τα ερήφια στα αριστερά, και θα κάνει νέα τα πάντα. Θα καταργήσει όλα αυτά τα υλικά, το σύμπαν, και θα κάνει νέους ουρανούς, πνευματικούς και νέα γη. Ο δε Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει να είναι ένα με το Θεό, ώστε ο Θεός να γίνει και πάλι τα πάντα εν πάση, και εμείς θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες, καθώς βασιλιάς δυνάστης μας θα είναι ο Ιησούς Χριστός, που θα είναι βασιλεύς των βασιλευόντων στους αιώνες των αιώνων,
και των κυριευόντων στους αιώνες των αιώνων, χωρίς διακοπή. Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, κατοικών την αιωνιότητα, που κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ το πρόσωπό του, ούτε άκουσε τη φωνή του Θεού. Εκεί τότε, στο τέλος, λέει η Γραφή, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, και εκεί θα δούμε για πρώτη φορά το πρόσωπό του. Οι βασιλεύοντες και οι κυριεύοντες. Πρώτη φορά θα δούμε το πρόσωπο του μόνου δυνάστη ενώπιον Θεού, ενώπιον των ανθρώπων. Και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Και ο παντοδύναμος Θεός θα είναι βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Αυτόν δηλαδή που θα βασιλεύουν και που θα κυριεύουν. Δεν θα υπάρχει πια ανάμεσα στον Πατέρα και στο λαό του Θεού ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς, ως βασιλεύς των βασιλέων, αλλά πια θα είναι ο μόνος δυνάστης, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ο ύψιστος, ο υπέρτακτος, ο κατοικών την αιωνιότητα, τον οποίον εμείς θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα διαπιστώσουμε, επειδή θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, ότι είμαι θα όμοιοι με Αυτόν. Αδελφοί αγαπημένοι μου, καταλαβαίνουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Κύριε Θεέ μου, καταλαβαίνουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός ο Αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος δεν κυριεύει αυτόν πλέον, διότι καθώς πέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτία τη δική μας. Αλλά πέθανε άπαξ και δεν πεθαίνει πλέον. Και καθώς ζει, θα ζει αιώνια στον Θεό. Και τώρα η προτροπή για σένα και για μένα του Λόγου του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και εσείς φρονείτε για τους εαυτούς σας, ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες όμως εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ζώντες αιωνίως εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η γνώση, η επίγνωση για τον κάθε έναν από εμάς που θα βρει χάρη να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, εφόσον είμαστε ζώντες εκείνη την ημέρα ή που θα αναστηθούμε, αν είμαστε νεκροί χριστιανοί εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε ζώντες εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε Θεέ μου, τώρα όμως προσοχή. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Προσοχή. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι. Δηλαδή μπορεί, βέβαια. Αυτός είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος. Στο θνητό σώμα μας να μην βασιλεύει ο Χριστός, αλλά να βασιλεύει η αμαρτία. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε, πώς βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό μας σώμα, ώστε κατά τις επιθυμίες του σώματος να υπακούμεν εις αυτήν την αμαρτία. Οι επιθυμίες του σώματός μας μας οδηγούν να υπακούμε στην αμαρτία και υπακούονται στην αμαρτία να βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό σώμα μας. Και να καθόμαστε εκεί, στο θρόνο της δόξης του Θεού. Κατ' όνομα βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Κατ' όνομα τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη σου Χριστού. Και κανείς δεν ξέρει την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Μόνο ο κάθε ένας από εμάς ξέρει για τον εαυτό του. Μόνο εγώ ξέρω ποιος βασιλεύει στη ζωή μου. Βασιλεύει η αμαρτία κατά την επιθυμία του θνητού σώματός μου ή βασιλεύει ο Χριστός κατά την επιθυμία του πνευματικού σώματός μου? Ποιος βασιλεύει? Ποιος βασιλεύει σε σένα, δεν το ξέρω. Μόνο για μένα ξέρω. Αλλά ποιος βασιλεύει στον κάθε έναν από εμάς, το ξέρει μόνο ο Χριστός. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο Χριστός μας αγαπάει και θα χρησιμοποιήσει είτε τη Χριστότητά Του για να μας φέρει σε μετάνοια,
είτε αν χρειαστεί και την αυστηρότητά Του για να μας φέρει σε μετάνοια. Αυτό είναι καλό που ο Χριστός ξέρει, γιατί είναι Θεός, Υιός Θεούς όντως. Ξέρει την καρδιά μας και τους νεφρούς μας. Ξέρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Γι' αυτό, πώς καταλαβαίνω ότι βασιλεύει η αμαρτία δια του θανάτου? Γιατί παριστάνω τα μέλη του σώματός μου όπλα αδικίας εις εκπλήρωσιν, εις εκτέλεσιν της αμαρτίας. Φοβερό. Τα μέλη του σώματός μου τα παριστάνω όπλα αδικίας υπέρ της αμαρτίας. Δηλαδή αμαρτάνω με τα μάτια, αμαρτάνω με τα αυτιά, αμαρτάνω με τη γλώσσα, αμαρτάνω με τα χέρια, αμαρτάνω με τα πόδια. Αμαρτάνω με την ψυχή μου και αμαρτάνω και με το πνεύμα μου. Άρα το μυστικό, τα μέλη του σώματός μου, εάν είναι όπλα αδικίας εις εκπλήρωσιν της αμαρτίας, ή αν τα μέλη του σώματός μου είναι όπλα δικαιοσύνης εις δόξαν και επένων Θεού. Δύο δρόμοι. Και όλα αυτά τα μέλη του σώματός μου. Τα μέλη του σώματός μου τι είναι? Είναι όπλα αδικίας εις εκπλήρωσιν της αμαρτίας, είναι ή είναι όπλα δικαιοσύνης εις δόξαν και έπαιρναν Θεού? Και αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος για μένα εκτός από μένα. Τι βλέπω? Γιατί λίχνος του σώματός μου είναι ο οφθαλμός μου. Εάν ο οφθαλμός μου είναι πονηρός, όλο μου το σώμα είναι σκοτεινό. Τι ακούω? Γιατί από αυτά που ακούω μολύνεται και η καρδιά μου και το πνεύμα μου. Τι λέω? Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τι κάνω? Ποιος με οδηγεί, ο διάβολος ή ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας? Και πού πηγαίνω? Ποιος προπορεύεται στη ζωή μου? Ποιον ακολουθώ? Και ο Χριστός λέει στον Πέτρο, ακολούθημη. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και τότε μπορεί να με ακολουθήσει. Διότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων αλλά υποχάριν. Πότε λοιπόν η αμαρτία δεν πρόκειται να μας κυριεύσει? Αυτό είναι φοβερό ερώτημα. Και πότε θα μας κυριεύσει? Και λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω να ανοίξουμε, να το διαβάσουμε παρέα σας παρακαλώ πολύ. Είναι στη σελίδα 1058. Πότε η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει? Σελίδα 1058, 11 εδάφιο, β' κεφάλαιο. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού Ισοτήριος εις πάντας τους ανθρώπους. Εκπαιδεύουσα ημάς, ίνα αρνησάμενοι, ώστε να απαρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, ώστε να ζήσομεν σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρότι αιώνι. Πότε λοιπόν η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει? Όταν η χάρις του Θεού μας εκπαιδεύει, μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, ώστε να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Αλλιώς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε δικαίως σοφρόνος και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα, εάν δεν αρνούμεθα. Καθώς μας διδάσκει χάρις του Θεού, εάν δεν αρνούμεθα την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και εν τέλει προσμένοντες
τη μακαρή ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι λοιπόν και το μεγάλο μας μυστικό, προσμένοντας την ημέρα του Ιησού Χριστού, προσμένοντας την αρπαγή της Εκκλησίας. Και πρέπει να ενθυμούμεθα με όλη μας την καρδιά, να ενθυμούμεθα ότι όλοι θα αποκάμουνε και οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουνε, όλοι θα αποκάμουνε. Ακούτε, όλοι και μέσα στην Εκκλησία, όλοι θα αποκάμουνε, όλοι, μόνο όσοι επιποθούνε, προσμένουνε με όλη τους την καρδιά, αγαπάνε με όλη τους την καρδιά την αρπαγή της Εκκλησίας και την περιμένουνε. Αυτό που λέει βέβαια και ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο την ετελείωσα, το αδεμουμένιο της δικαιοσύνης Στέφανος. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους. Οι γαπικόσοι αγαπάνε με όλη τους την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι ανάγκη να αγαπήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας για να την περιμένουμε με όλη μας την καρδιά. Έτσι λοιπόν η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει. Επειδή πλέον δεν θα είμαστε υπό νόμων, αλλά υπό την χάρη του Θεού που θα μας διδάσκει και επαναλαμβάνω να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Ώστε να ζήσουμε δικαίως και σοφρόνος και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα. Πώς? Προσμένοντες με πολύ αγάπη μόνο την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τώρα πάμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο και πάλι είναι συγκλονιστικό, που οδηγεί πραγματικά σε ψευδοδιδασκαλίες, όπως το προηγούμενο ερώτημα. Άρα, για να βασιλεύσει η χάρη του Θεού, να υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού, θα επιμένουμε στην αμαρτία? Μη γέννη το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα το άλλο ερώτημα είναι, τι λοιπόν θέλουμε αμαρτήσει, διότι δεν είμαι θα υπό νόμου, αλλά υπό χάρη? Σχεδόν το ίδιο ερώτημα. Μπέρδεμα του τι είναι η χάρης. Εφόσον είμαστε υπό την χάρη του Θεού, μπορούμε να αμαρτάνουμε. Έτσι λες. Για τη σωτηρία δεν χάνεται. Έτσι λες. Είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Διότι πραγματικά κατά χάρη σωθήκαμε. Κατά χάρη στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Κατά χάρη λατρεύουμε βαρέστος το Θεό με εδώ και ευλάβεια. Κατά χάρη ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Όλα αυτά είναι κατά χάρη, δεν είναι εξιδίας ημών, πρωτοβουλίας, δυνάμεως ή ικανότητος. Χάρη Θεού είναι. Εφόσον λοιπόν είμεθα κάτω από τη χάρη, άρα λοιπόν μπορούμε να αμαρτάνουμε όσο θέλουμε γιατί μας καλύπτει η χάρη? Όχι. Μη γέννητο. Καταλάβατε αδελφοί αγαπητοί, ο διάβολος τι ερωτήματα βάζει στις καρδιές των ανθρώπων και τι διδασκαλίες φέρνει. Εάν θέλουμε να υπερπερισσεύει χάρη στη ζωή μας, άρα να επιμένουμε στην αμαρτία. Μη γέννητο. Και επειδή ξέρουμε ότι εμείς είμαστε υπό τη χάρη του Θεού, άρα μπορούμε ελευθέρως να αμαρτάνουμε, αφού έτσι και αλλιώς η σωτηρία δεν χάνεται. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και όμως αυτές είναι οι διδασκαλίες που σήμερα κηρύττονται και υπάρχουν. Σήμερα. Σήμερα που μιλάμε. Γι' αυτό, κύριε, η απάντηση είναι μη γέννητο. Δεν εξεύρετε ότι σόντι να παριστάνετε τον εαυτό σας δούλο προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούετε. Εάν μεν υπακούετε στην αμαρτία, είστε δούλοι του θανάτου. Εάν υπακούετε στη δικαιοσύνη, είστε δούλοι Θεού. Ελευθερωθέντες λοιπόν από τις αμαρτίας, εσείς εδουλωθείτε εις την δικαιοσύνη του Θεού, καθώς υπακούσατε εκαρδία σας. Πώς ελευθερωθήκαμε από το θάνατο?
καθώς υπακούσαμε με όλη μας την καρδιά εις τον τύπον της διδαχής, εις τον οποίον και παρεδόθητε. Ποιος είναι ο τύπος της διδαχής? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα υπακούσαμε κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και παραδοθήκαμε σε αυτό. Δηλαδή, εκεί ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πια σε διδαχές ποικίλες, ξένες, ψευδοδιδασκαλίες, ετεροδιδασκαλίες, αιρέσεις, αλλά ανήκουμε στον τύπο της διδαχής της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Γι' αυτό και είμεθα ελεύθερη πλέον από την αμαρτία, δεδουλωμένη όμως κατά πάντα, πού? Εις την δικαιοσύνη του Θεού. Καθώς όποιον, το ξαναδιαβάζω, ισόντι να παριστάνετε τον εαυτό σας δούλων προς υπακοήν, είστε δούλος τον οποίο εσείς υπακούετε. Εμείς λοιπόν είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης του Θεού, γιατί υπακούμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης του Θεού. Εάν δεν υπακούμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είμαστε δούλοι της αμαρτίας προς θάνατον. Αμήν, αδέλφια μου. Βλέπουμε τώρα πόσο κοντά είναι η σωτηρία από την απώλεια. Πόσο κοντά είναι. Και όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία. Δεν λογαριάζει τώρα ο Απόστολος Παύλος το έξω από την Εκκλησία. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι το μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία που πρέπει να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στην Εκκλησία, θα φροντίσουμε να ερευνούμε και να εξετάζουμε τίνος δούλη είμεθα. Είμεθα ελευθερωμένη από την αμαρτία, είμεθα τότε δούλη της δικαιοσύνης του Θεού. Είμεθα δεδουλωμένη στην αμαρτία. Πράττω με την αμαρτία. Τότε είμεθα δούλη του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν. Φύλαξε μας, Κύριε μου.